Ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε ένα χρηστικό θέμα και τους νέους τρόπους υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΚ, τους οποίους εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας και τις ανατροπές που έρχονται σε δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, είναι μαζί μας η κυρία Ασπασία Παπαθανασοπούλου, η οποία είναι εργατολόγος. Καλώς ήρθατε στο Ναυτεμπορική TV. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι αλλάζει, κυρία Παπαθανασοπούλου, στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΚ? Λοιπόν, προς το παρόν να πούμε ότι δεν έχει ψηφιστεί κάτι συγκεκριμένο. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο. Οι διαφοροποίησεις που αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι κάποιος που αποχωρεί από την υπηρεσία του, είτε μιλάμε για το δημόσιο τομέα, είτε μιλάμε για τον ιδιωτικό, για τους κλάδους που έχουν ασφάλιση για ΕΦΑΠΑΚ, ας πούμε οι εμποροϊπάλληλοι, οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες τροφίμων κτλ. Αν λοιπόν κάποιος φύγει τώρα, παίρνει ένα ΕΦΑΠΑΚ το οποίο υπολογίζεται. Έχει δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι υπολογίζεται με όσο χρόνο ασφάλισης έχω στον συγκεκριμένο κλάδο μέχρι το τέλος του 2013. Και από το 2014 και μετά λειτουργεί ως άτοκη επιστροφή εισφορών. Δηλαδή, από το 2014 και μετά ο χρόνος δεν μετράει για τον υπολογισμό του ΕΦΑΠΑΚ. Και ακριβώς επειδή δεν μετράει ο χρόνος για να μην υπάρχει αχρεώστητη καταβολή εισφορών, επιστρέφονται οι εισφορές που κρατήθηκαν από τους ασφαλισμένους, ώστε να πάρουν πίσω τα χρήματα τα οποία δεν θα αποτελέσουν βάση υπολογισμού κάποιας άλλης παροχής. Έτσι λοιπόν είναι σήμερα ο τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΚ. Και η βάση υπολογισμού, ο μέσος όρος αποδοχών πάνω στον οποίο υπολογίζουμε το ΕΦΑΠΑΚΣ, είναι αυτός που προκύπτει από την πενταετία 2009 με 2013 ή όσα χρόνια έχω ασφάλιση στον κλάδο μέσα στα έτη αυτά, μέσα στην περίοδο αυτή. Αυτό λοιπόν που εξετάζεται τώρα είναι αφενός να επεκταθεί η πενταετία ενδεχομένως, δηλαδή η πενταετία να έρθει πιο κοντά στον τρέχοντα χρόνο, ώστε να είναι πιο κοντά στα σημερινά οικονομικά δεδομένα του ασφαλισμένου. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί βεβαίως και με την διαφοροποίηση για την άτοκη επιστροφή από το 2014 και μετά, γιατί θα είναι χρόνος που θα λαμβάνεται υπόψη εάν πράγματι η βάση υπολογισμού του μέσου όρου μετακινηθεί από το 2013 και μετά. Και το άλλο κομμάτι είναι το πώς γίνεται η επιστροφή εισφορών, δηλαδή το κομμάτι του ΕΦΑΠΑΚΣ που μπαίνει για το χρονικό διάστημα από το 2014 και μετά, να μην είναι σαν άτοκη επιστροφή εισφορών, εάν αυτό είναι εφικτό με βάση τα οικονομικά των ταμείων, να λαμβάνεται και αυτό υπόψη στον συνολικό χρόνο. Πρέπει να πούμε ότι τα ΕΦΑΠΑΚΣ έχουν υποστεί δύο σημαντικές μειώσεις. Η πρώτη μείωση ήταν με τον νόμο 4093 του 2012, όπου υπήρξε μια οριζόντια αναταμείο μείωσης του ΕΦΑΠΑΚΣ. Και έτσι από το ποσό που έβγαινε κάποιος είχε μια ποσοστιαία μείωση ανάλογα με το ταμείο στο οποίο ανήκει. Και η δεύτερη μείωση ήταν με τον νόμο 4387 του 2016, ο οποίος προέβλεψε αυτόν τον καινούριο τρόπο που περιγράψαμε. Θα ήταν δικαιότερο για τους ασφαλισμένους να έχουν ως βάση υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΚΣ οικονομικά δεδομένα πιο κοντινά στον τρέχοντα χρόνο και να μην σταματάμε στο 2013. Αυτό είναι αλήθεια. Εφόσον βεβαίως αυτό είναι οικονομικά ανεκτό για τα ταμεία, γιατί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα των ταμείων και οπωσδήποτε να συνταχθούν αναλογιστικές μελέτες οι οποίες θα προβλέπουν στην περίπτωση της αμεταβολής του τρόπου υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΚΣ αντιστοίχως ποιες είναι οι συνέπειες και ποιες οι οικονομικές δυνατότητες του κάθε κλάδου και του κυρία κάθε Παπαθανασοπούλου, ταμείου που δίνει ΕΦΑΠΑΚΣ. Βάλατε τους δύο σημαντικούς αστερίσκους. Πρώτον, ότι είναι δικαιότερο να υπολογίζεται το ΕΦΑΠΑΚΣ με βάση τα πιο επίκαιρα οικονομικά δεδομένα, ένα. Και τον δεύτερο αστερίσκο που αφορά τα ταμεία και την οικονομική βιωσιμότητα αυτής της επικαιροποίησης του υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΚΣ, που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερο τελικά. Πολύ σωστά. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι η ισορροπία που πρέπει να βρουν οι υπηρεσίες και να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα. Δεν έχουμε εικόνα νομοθετικών διατάξεων, είμαστε μακριά από αυτό. Είναι κάποιες συζητήσεις που γίνονται και με βάση αυτές μεταφέρουμε και εμείς τις σχετικές πληροφορίες. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρία Παπαθανασοπούλου, το οποίο έχει επίσης απασχολήσει τη δημόσια σφαίρα πολύ. Μάλιστα έχει δώσει και
πρωτοσέλιδα θέματα στον διεθνή τύπο, τα οποία δεν εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για τη χώρα μας, που είναι η εξαήμερη εργασία. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχουν υποθεί πολλά, τελικά τι αλλάζει με την εξαήμερη εργασία? Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι η εξαήμερη εργασία αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν πενθήμερο, γιατί οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λειτουργία σε μέρες εξαήμερη δεν χρειάζεται να κάνουν χρήση αυτής της διάταξης. Εδώ μιλάμε λοιπόν για κάποιες έννοιες κάπως αόριστες που κάθε φορά θα πρέπει να εξειδικεύονται, οι οποίες συναρτώνται με τις έκτακτες και επίγουσες ανάγκες του εργοδότη. Αντιστοίχως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα του μισθωτού. Η αμοιβή βεβαίως είναι εξασφαλισμένη και αλίμονο δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ωστόσο, το όριο της καταχρήσεως αυτής της διάταξης για να υπάρχει υπερεργασία, υπεραπασχόληση και πέραν του νομίμου είναι κάτι που κάθε φορά θα πρέπει να συναρτάται με τις πραγματικές ανάγκες, με τις πραγματικές έκτακτες ανάγκες και να συνδυάζεται και με τη φύση του αντικειμένου. Όταν, ας πούμε, πρόκειται για επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα του τουρισμού, είναι αυτονόητο ότι αυτή την περίοδο έχουν περισσότερη ανάγκη για απασχόληση, είτε προσθέτοντας μία μέρα στον εργαζόμενο, είτε προσλαμβάνοντας και άλλο προσωπικό. Αυτό βεβαίως θα πρέπει κάθε φορά να σταθμίζεται, ότι γίνεται για τις πραγματικές ανάγκες και να μην γίνεται κατάχρηση ή υπέρβαση των προβλεπομένων στις διατάξεις. Κυρία Παπαθανασοπούλου, ο αντίλογος επιμένει ότι δύο είναι τα σημεία κινδύνου. Πρώτον, να μην δημιουργηθεί ένα, ας το χαρακτηρίσω, εθιμικό προηγούμενο από αυτή την ρύθμιση και μετά επεκταθεί και σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά όπως τώρα περιγράφονται, να είναι εταιρείες, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη συνεχούς λειτουργίας 24 ώρες την ημέρα για 7 μέρες την εβδομάδα. Και το άλλο είναι ότι ο εργαζόμενος, εάν ζητηθεί από τον εργοδότη να δουλέψει και αυτή την έκτη μέρα, δεν έχει το δικαίωμα να πει όχι. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει, ναι. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Αυτό είναι, πάλι μιλάμε για έννοιες που χρειάζονται ερμηνεία και εξειδίκευση. Όπως, ας πούμε, πολύ σωστά το είπατε, το ένα λοιπόν είναι το θέμα της δυνατότητας του εργαζομένου να αρνηθεί ή να ζητήσει μια τροποποίηση σε αυτό που του ζητείτε. Και το άλλο είναι ακριβώς το θέμα της επέκτασης. Γι' αυτό είπαμε λοιπόν ότι πρέπει πάντα να συναρτάται με επιχειρήσεις που εντάσσονται μέσα σε συγκεκριμένες, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, να το πούμε διαφορετικά. Και απ' την άλλη, να είναι απολύτως εξειδικευμένο τι θα πει έκτακτη και εξαιρετική ανάγκη, ώστε να μην είναι αόριστες νομικές έννοιες, τις οποίες ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει κατά το δοκούν. Βεβαίως, η πρόβλεψη για τη δυνατότητα συνεννοήσεως ή συνένεσης ή συμφωνίας, να το πούμε πιο απλά, του εργοδότη και του εργαζομένου, ήταν κάτι που ιδανικά θα μπορούσε να προβλεφθεί στην διάταξη. Πάντως θα ήθελα τη γνώμη σας ως ειδικού σε αυτό το ζύγι που από τη μία έχεις την εξυπηρέτηση, την αναγκαία εξυπηρέτηση κάποιων αναγκών των επιχειρήσεων συνεχούς λειτουργίας και από την άλλη στο ζύγι βάζεις την εξυπηρέτηση και των συμφερόντων και της βιωσιμότητας των εργασιακών συνθήκων των εργαζομένων, η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι σε καλή κατεύθυνση? Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει αόριστες νομικές έννοιες οι οποίες πρέπει να εξειδικευθούν κατά την προσωπική μου άποψη. Απ' την άλλη θα πρέπει να υπάρξει και μία συνεννόηση για να γίνεται και προς το συμφέρον της επιχείρησης και να μην καταπατώνται τα εργασιακά δικαιώματα. Τίποτε από τα δύο δεν είναι λιγότερο σημαντικό. Τίποτε από τα δύο δεν είναι λιγότερο σημαντικό. Πάντα όμως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο σκελετός της εργασιακής σχέσης, οι πραγματικές ανάγκες και η πραγματική δυνατότητα του μισθωτού. Οι γενικές αρχές είναι σε καλή κατεύθυνση με την έννοια του ότι πράγματι υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη αυτής της διατάξεως. Μία περαιτέρω εξειδίκευση των εννοιών που περιλαμβάνει νομίζω ότι θα ήταν ιδιαίτερως χρήσιμη και θα έλυνε αρκετά προβλήματα που τείνουν να δημιουργηθούν. Κλείνοντας, να δούμε και το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας, που τουλάχιστον με βάση τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου αναδείχθηκε αυτή η αντίθεση, ότι ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης προχωράνε στην εφαρμογή του μοντέλου τετραήμερης εργασίας. Από την άλλη, η Ελλάδα οπισθοδρομεί σε σχέση με τους τίτλους σε αυτά τα δημοσιεύματα, πηγαίνοντας προς την εξαήμερη εργασία.
Το εναλλακτικό μοντέλο της τετραήμερης λίγο πώς... σχετικό και λίγο συναρτάται και με την οικονομία και την κατάσταση της χώρας ή με τους τομείς τους οποίους είναι περισσότερο ανεπτυγμένοι ή λιγότερο ανεπτυγμένοι. Δεν θα το έλεγα οπισθοδρομικό. Θα έλεγα ότι ακόμα υπάρχουν θέσεις εργασίας οι οποίες μπορεί να χρειαστεί να καλυφθούν και 6 μέρες αντί της πενθήμερης εργάσιμης εβδομάδος. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε έναν τέτοιο οριζόντιο τίτλο για όλες τις ρυθμίσεις που μπορεί να προβλέπουν παραπάνω μέρες εργασίας με την αντίστοιχη αμοιβή και χωρίς να καταπατώνται τα εργασιακά δικαιώματα. Νομίζω ότι είναι λίγο σκληρό και λίγο υπερβολικό να πούμε ότι οπισθοδρομούμε επειδή προσθέτουμε μία ημέρα σε καθαρώς εξαιρετικές περιστάσεις και υπό τους όρους που είπαμε προηγουμένως. Και με τους κινδύνους βεβαίως που αναδείξαμε, αλλά θα τα δούμε στην πορεία βεβαίως, ο χρόνος θα το κρίνει.